Ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την πρωτοβουλία από την πλευρά της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως για τα αγροτικά ζητήματα. Επιτρέψτε μου όμως για 3 λεπτά, καθότι η συγκυρία είναι πολύ πυκνή, να πω 2 λόγια για τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Η διάσκεψη της Γενέβης συνεχίζεται σήμερα, μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών, και συνεχίζεται σε τεχνικό διπλωματικό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει σε στενή επικοινωνία και συντονισμό με την κυβέρνηση της Κύπρου και τον πρόεδρο Αναστασιάδη, μια σκληρή και επίπονη προσπάθεια να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Μια λύση χωρίς εγγυήσεις και με την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Καθ' όλη τη διάρκεια των συνομιλιών προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε κλίμα συνεννόησης και ορθολογικής συζήτησης, βεβαίως τόσο στο εσωτερικό, που νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό επιτεύχθη, όσο όμως και στο εξωτερικό, δηλαδή στην επαφή μας με διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς θεσμούς, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παίξουμε επικοδομητικό ρόλο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς όμως να υποχωρούμε από τις δίκαιες θέσεις μας. Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις, χωρίς να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφαίνεται ορίζοντας λύσεις άμεσα, πρέπει όμως να πούμε ότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Για πρώτη φορά μετά το 1974 ανταλλάχθηκαν χάρτες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αν και οι διαφορές παραμένουν. Ενώ επίσης για πρώτη φορά μπήκαν στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης τα θέματα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, και αυτό είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πλέον ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, πράγμα που είναι επίσης κατά την άποψή μας πολύ θετική εξέλιξη. Χωρίς λοιπόν να είμαστε υπεραισιόδοξοι, αλλά με σύνεση και υπευθυνότητα, όπως αρμόζει στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, συνεχίζουμε μια σκληρή δουλειά, με χαμηλούς τόνους, χωρίς όμως φοβικότητα, χωρίς ειδωληψίες, προχωράμε βήμα το βήμα. Και ελπίζω να έχουμε θετικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα σε ένα τεράστιας κρίσιμης σημασίας εθνικό θέμα. Όμως οι εξελίξεις θετικές δεν εξαρτώνται μόνο από τη δική μας προσπάθεια. Προϋπόθεση είναι και η άλλη πλευρά του τραπεζιού, και ιδιαίτερα η Τουρκία, να προσέλθει στη διαπραγμάτευση με παρόμοιο πνεύμα, να αφήσει στην άκρη την επιθετική ρητορική και να δουλέψει σοβαρά και υπεύθυνα. Αυτό πάντως που είναι δεδομένο είναι ότι εμείς θα βρισκόμαστε πάντοτε στο πλάι του κυπριακού λαού και θα υποστηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα και από αυτό εδώ το βήμα να πω ότι θα είμαι διαρκώς στην διάθεση των κομμάτων και των αρχηγών των κομμάτων, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την κρίσιμη και ευαίσθητη φάση των συνομιλιών πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει πλήρης, αναλυτική και ειλικρινής ενημέρωση σε όλα τα κόμματα για τις εξελίξεις.